Σίγουρα είμαι από εκείνους που πιστεύουν στα παραμύθια. Σίγουρα είμαι από εκείνους που πιστεύουν στο happy end. Σίγουρα η δική μου η πλευρά επιλέγω να είναι θετική. Παιδικότητα είναι όπως και δίποτε αναπόσπαστο κομμάτι του έργου μου. Πάντα έχει μια μικρή Έλενα να κρύφκεται πίσω από το έργο. Πάντα έχει μια περιέργεια, πάντα έχει μια οπτική. Ναι, λίγο του παιδιού. Ναι. Ο πρώτος κύκλος που είχα κάνει στην πρώτη μου ατομική εκθέση, ο κύριος χαρακτήρας ήταν το παιδί, ήταν το κορίτσι. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι χωρίς να το θέλω, έκανα έναν ταξίδι προς τα πίσω για να βρω απαντήσεις για το σήμερα. Όταν έκλεισε τούτος ο κύκλος με το παιδί, είδα ότι εμένα ενδιέφερε με να αποτυπώσω πλέον τη γυναίκα. Τη γυναίκα που είναι κοντά στη δική μου την ηλικία. Άρα ήταν σαν να εμεγάλωσα, ενηλικιώθηκα, έπιασα απαντήσεις και ήρθα στο σήμερα. Περνώ πάρα πολλές ώρες μέσα στο στούντιο. Ναι. Και τούτος είναι ένας χώρος που αγαπώ πάρα πολλά γιατί νιώθεις την άβρα της ιστορίας, επειδή είναι ένα παραδοσιακό χτίσμα το οποίο αναπαλαιώθηκε, αλλά κρατήσαμε όλα τα βασικά πράγματα. Ας πούμε, το πάτωμα είναι ακριβώς όπως ήταν, οι πόρτες είναι ακριβώς όπως ήταν. Απλά γίναν μικροδιορθώσεις. Οπότε νιώθεις και την άβρα των προηγούμενων αιώνων, των προηγούμενων ενίκων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι είναι ένα διαφορετικό είδος σύνδεσης. Και μέσα στο χώρο μπαλέ, για μένα είναι πολύ σημαντικός και ο κήπος. Δηλαδή, εν τα λουλούδια μου, εν να τα ποτίσω, εν να τους μιλήσω. Ναι, μια σύνδεση. Το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης ξεκίνησε από πάρα πολλά μικρή ηλικία. Δεν είχα καθόλου ερεθίσματα, δηλαδή δεν είχα κάποιους στην οικογένεια που να ήταν καλλιτέχνες ή να το έχω δει που κάπου, το πράγμα. Απλά τραβούσε με. Και όταν ήμουν μικρή, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θέλω να γίνω ζωγράφος. Δηλαδή, δεν το είχα καν μες στο μυαλό μου το πράγμα. Γιατί ο στόχος ήταν να πάω δασκάλα. Και ήταν να πάω να γραφτώ στο σχολείο και ένας καθηγητής μου λέει μου, μα εσένα μπαντάρες και σου η τέχνη. Και λέω του ναι, αλλά εντάξει, ενώ δεν έχουμε την οικονομική ευχαίρεια για το εξωτερικό κτλ. Οπότε, να πάω δασκάλα. Και λέω μου, δεν το ξέρεις ότι στην Ιταλία δεν υπάρχουν δίδαχτρα. Οκ, άλλο του ναι, αλήθεια. Και γίνον ήταν. Επία σπίτι, θυμούμαι πολλά χαρακτηριστικά. Είπα στη μάμα μου και στον παπά μου: θέλω να πάω να σπουδάσω τέχνη. Η Ιταλία ήταν ένα πολλά, πολλά μεγάλο μάθημα. Έτσι ήταν ένα τεράστιο άθλο να μπω μέσα σε τούτο το σύστημα και να καταλάβω τι είναι το επόμενο στάδιο. Δηλαδή, νόμιζα ότι με το να ζωγραφίζει καλά ήταν αρκετό. Αλλά ήταν καθόλου αρκετό. Έκανα εντατικά μαθήματα, εθιέβαζα ιστορία της τέχνης, non-stop κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από πάρα πολύ κόπο, κατάφερα και τέλειωσα με άριστα. Και τούτο ήταν έτσι μεγάλη ηθική ικανοποίηση για μένα, γιατί ξεκίνησα από το πούποτε. Και νιώθω ότι ό,τι επέτυχα, επέτυχα το με το σπαθί μου και με πάρα πολύ κόπο. Η μεγαλύτερη δυσκολία που είχα ήταν να βρω τη φωνή μου. Νομίζω ακούω διάφορες φωνές. Στα πρώτα μου βήματα, δεν ήξερα ποιο δρόμο να διαλέξω. Ήταν έτσι πάρα πολλά βασανιστικό το να βρω τη φωνή μου. Και απέτησε από μένα πάρα πολύ ενδοσκόπηση. Και προσπάθησα να μείνω όσο πιο αληθινή
έγινε του. Και τελικά αποφάσισε ότι σαν Έλενα, ενώ θωρώ ότι υπάρχει και φως και σκιά, και άσπρο και μαύρο, επιλέγω να φωτίζω την ομορφιά. Αλλά να του βάλω μέσα και τις σκιές του. Δηλαδή, ακόμα και το παιχνίδι που κάνω με τις καρφίτσες, ενώ εξωτερικά μοιάζει κάτι όμορφο, εν τούτης το φως και η σκιά δημιουργείται με καρφίτσες, που είναι κάτι πολύ αιχμήρο. Αρχικά μου ήταν δύσκολο να πουλήσω έργο. Δηλαδή, νιώθω σαν να τζεύκαλα, ξέρεις, κομμάτι του εαυτού μου. Σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά να θωρώ τούν τα κομμάτια να ταξιδεύω. Οι κύριες θεματικές του έργου μου είναι η γυναίκα, η ταυτότητα, η ιστορία. Μέσα από τζίνα μπαίνουν κομμάτια της παράδοσης. Και ο μύθος πάλι υπάρχει σε διάφορα έργα. Αλλά ακόμα και το στοιχείο το σουρεάλ. Δηλαδή το να βρίσκεται η φιγούρα σε έναν κόσμο ο οποίος να παραπέμπει στο δικό μας, αλλά να μην είναι ο δικός μας. Να έχει λίγο στοιχεία που είναι λίγο ατέριαστα μεταξύ τους και να δημιουργούν αντιθέσεις. Τα τελευταία έργα που κάνω με τίτλο Dive έχουν να κάνουν λίγο με την ψυχολογική προετοιμασία του βουτώ, ξεπερνώ τους φόβους μου, πάλι είναι συμβολικό. Ο ρόλος της μητέρας για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος. Είναι ένας ρόλος που σίγουρα θέλω να τον πετύχω. Και εντάξει, ξέρω ότι δεν υπάρχει το τέλειο. Οπότε προσπαθώ να βρω ακόμα και μέσα από τη μητρότητα τη φωνή μου. Δηλαδή να είμαι αληθινή, να είμαι καλή μάνα κρατώντας τα δικά μου τα στοιχεία. Και πραγματικά εύχομαι να κάνω καλή δουλειά, γιατί για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος. Οι γυναίκες έχουν πιο πολύ βάρος. Έχουν πιο πολύ βάρος και από την κοινωνία. Και νομίζω ότι και εμείς οι γυναίκες, σαν γυναίκες, βάλουμε τον πύχη ψηλά. Θέλουμε να είμαστε καλές σε πολλούς ρόλους, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα από τα βάρη που κρατάει η καριάτιδα, δηλαδή το να έχεις τόσους πολλαπλούς ρόλους και η κοινωνία να απαιτεί που σένα να είσαι και καλή σύζυγος, και καλή μάνα, και καλή στη δουλειά σου και να κρατάς την ταυτότητά σου. Είναι δύσκολο. Ο τίτλος του έργου είναι «Μη με λησμόνη». Πρόκειται για μια εγκατάσταση που αποτελείται από 6 ξυλινές φιγούρες που παραπέμπουν στις 6 καριάτιδες που βρίσκονται στο ερέχθειο και είναι κατά κάποιον τρόπο ένας ύμνος προς τη γυναίκα, τη διαχρονικότητα της γυναίκας, μέσα από διάφορους συμβολισμούς. Οι φιγούρες είναι όλες ζωγραφισμένες με ακρυλική μπολιά, μαυρο-άσπρες, για να έχουν μια ουδετερότητα σαν να είναι η κάθε γυναίκα χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μέσα σε τούτον το έργο με τις 6 εγκαταστάσεις υπάρχουν διάφορα συμβολικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο κόκκινος που φοράει στο κεφάλι και κρύβει κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητα, διότι ο σκοπός είναι να φαίνεται μία γυναίκα, μία από μας. Είμαι εγώ, είσαι εσύ,
Δηλαδή, συγκινεί με όντως πάρα πολλά η ταυτότητα. Ο τίτλος του έργου έχει πάρθει από το μπλε το λουλουδάκι το μικρό εδώ και το όνομα του είναι «Μη με λησμόνι», «Forget me not». Και βγαίνει από ένα μύθο, ένα love story. Και τούτο το συγκεκριμένο λουλουδάκι το «Μη με λησμόνι», «Μη με ξεχνάς», υπάρχει και, κατά κάποιον τρόπο μία θύμηση ότι η έκτη Καριάτιδα, μία από τις αδερφές, βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και δεν είναι τζόμε που έπρεπε να ήταν. Και στο Ερέχθειο είχαν συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους και μου έκαμε τρομερή εντύπωση το πώς ο αρχιτέκτονας ή ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, επέλεξε κάτι τόσο θηλυκό να βαστάζει βάρος. Η συγκεκριμένη φιγούρα έχει στο κεφάλι της τούτα τα πράσινα τα χόρτα που είναι σαν το καλάθι που κρατούν οι Καριάτιδες πάνω στο κεφάλι και εντύνο που στηρίζει και το βάρος του Ερέχθειου. Και ακόμα μια φορά βλέπουμε να κρύβει την ταυτότητα της γυναίκας και υπάρχουν και κάποια έτσι μικρά στοιχεία όπως ο σταυρός αλλά και το λευκαρίτικο κέντημα που πάλι υπάρχει μία σύνδεση με τη γυναίκα της Κύπρου, με την πρίκα της και πάλι με το βάρος που κουβαλά. Πολλές φορές, δεν ξέρω, ήταν πολλά shocking. Ας πούμε, σε κάποια φάση είχα κάνει μια σειρά έργων που είχαν να κάνουν με την απώλεια. Που για μένα ήταν απώλεια ενός πολλά δικού μου ανθρώπου. Και ενώ μέσα στο έργο δεν φαινόταν καθόλου το στοιχείο της απώλειας, ήρθαν άτομα και είπαν μου, ξέρεις κάτι, βλέποντας τούν το πράγμα, θύμισε μου τον παπά μου, ας πούμε, που τον έχασα πρόσφατα. Ή βλέποντας τούν το έργο, θύμισε μου, ξέρω εγώ, το χαμόν του τάδε πράγματος. Και δεν μπορούσα ούτε εγώ να καταλάβω πώς είδαν τούν το πράγμα, χωρίς να ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω γίνεται με έναν τρόπο μαγικό του τη σύνδεση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και με παρόμοιον τρόπο συνδέομαι και εγώ με έργα τέχνης. Δηλαδή μπορεί να δω κάτι να μου αρέσει, να μου μιλήσει, να με ιντρικάρει και να μην ξέρω το γιατί. Και μετά ψάχνοντας, βρίσκοντας ας πούμε είτε για τον καλλιτέχνη είτε για την ιστορία πίσω από το έργο, καταλαβαίνω. Το κέντημα έχει μεγάλη μπαριορκά. Δεν ξέρω, αν που το έμαθα έτσι που μικρή, άμα το πιάσω, πάει η σκέψη μου για μέ. Και για τούτο δεν το σταμάτω. Θέλω να το συνεχίσω, ώσπου να πεθάνω. Το έργο τούτο είναι βασισμένο πάνω στην κεντίστρια, την Αναστασία Ντυσσέα.
το πρώτο κομμάτι τούτου του project που είχε να κάνει με την Αθιανίτικη Δαντέλα ήταν τούτο το έργο εδώ, όπου ο κάθε καλλιτέχνης έπιασε την αφήγηση από μια κεντιστρία. Γνωρίσαμε την Αναστασία, μιλήσαμε μαζί της, μοιραστήκαμε έτσι πολλά βαθικές στιγμές και συνδεθήκαμε πάρα πολλά με την Αναστασία. Και μέσα από τις αφηγήσεις της δημιουργήθηκε και τούτο το έργο. Και το κολλάζ έχει να κάνει και με τη ζωή της Αναστασίας, και με τις κλωστές, και με το κέντημα. Και υπήρξε μια χαρακτηριστική σκηνή όπου έλεγες για να κρατάς τα κεντήματα πρέπει να έχεις ολοκάθαρα χέρια. Και πιάσαν τα κεντήματα και βάλαν τα όπως εκάθετουν έτσι πάνω στη φούστα της. Και τα χέρια της ήταν σαν να δημιουργούσαν το σχήμα των περιστεριών. Και από τούτον το πράγμα έφυγε και η ονομασία του έργου «Λευκά περιστέρια». Η Αθιένου νιώθω ότι κάπου κρύφηκε στοιχεία της παλιάς Κύπρου. Σε κάποια χτίρια, παραδοσιακά, στις αρχές. Ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω δαμέ και να μην μου κεράσουν τον καφέ μου. Πολλά ωραία πράγμα, τούτη απλοχεριά και τούτη αίσθηση της κοινότητας. Έφτασε. Παρακαλώ. Μεγάλωσα στην Αθιένου, γεννήθηκα στην Αθιένου. Αν και ζήσα και σε κάποια άλλα χωριά λόγω της δουλειάς το δικό μου, κυρίως όμως Αθιένου. Ναι, είμαι Βέρα Αθιενίτισσα και η πλάκα είναι ότι πάντα ήθελα να φύγω από την Αθιένου και τελικά κατ' επιλογή είμαι πίσω στην Αθιένου. Μπορούσα η αλήθεια να ζήσω σε πολλούς τόπους, όμως σε τούτη τη φάση να επιλέγω την Αθιένου για πάρα πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος νομίζω έχει να κάνει και με την οικογένεια, επειδή έχω δύο αγόρια. Το νιώθω ότι είναι ένας χώρος που έχει τα πάντα, αλλά οι ρυθμοί είναι πιο αργοί. Και τούτο πράγμα αρέσκει μου πάρα πολλά. Η καταγωγή μου επηρέασε με στο έργο μου, αν και εφαίνεται. Είναι κάτι που λειτουργεί υποσυνείδητα, δηλαδή το ότι είμαι κορίτσι του χωριού και ότι παίζαμε στα χωράφια, ανέμελα και έκαναμε πολλές εξερευνήσεις και τούτη σχέση με τη φύση, νομίζω ότι παίζει πολύ ρόλο στη δουλειά μου. Και ίσως και τούτη αίσθηση της κοινότητας να φαίνεται λίγο μέσα στη δουλειά μου. Ναι.